ανοίγεται έτσι απαράξαν. Καθόλου καλά δεν είμαι απόψε. Πολλά έχω μέσα στο μυαλό μου που μου το τριβελίζουν. Δεν κατέω, αμπρέπει να σας τα πω όλα τούτα να που σκέφτομαι ή να τα κρατήξω βαθιά μέσα μου. Όσο όμως και να το ζήγιασα, η ζυγαριά έκλεινε όθε την πάντα που λέει πως πρέπει να σας τα πω. Μα είπα σας καλησπέρα. Συντέκνη σας και συντέκνη, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την αγάπη σας. Το θέμα της απόψινή μας εκπομπής μου έρχεται μπαέ στην άκρα της γλώσσας μου, μα δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει γιατί με πνίγει η απελπισία, η απογοήτευση, η σιχασά. Όμως καλιά να δούμε μπαέ μια ταινία που σάξαμε με σόσπεζα στο δρόμο, να ακούσετε ή τα λέτε κι εσείς οι ίδιοι και θα καταλάβετε για το ίντα θα κουβεντιάσουμε απόψε. Σ' όσους πάνε και τα βάλουνε με τα μικιά κοπέλια, δηλαδή στις παιδεραστές, ίντα πρέπει να τον έκαναμε κοινωνά τον άνθρωπο. Να τις κρεμούν από τη μύτη. Να τις κρεμούν από τη μύτη, μπράβο. Να τις κοπανάνε. Να τις κοπανούμε. Ναι. Μόνο. Να τις κόψουν το κύλο. Συντέκνησες και συντέκνη. Ο Χριστός που λέμενε πως όλοι αγαπούμενε, είπενε «Ότι δε θέλεις να σου κάμουνε, μην το κάμεις». Εγώ έχω δυο κοπέλια, τη Χρύσα, 7 χρονό, και το Μανώλη, 6 χρονό. Να μου ζήσουμε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ συντέκνησές μου και συντέκνη μου και τα δικά σας. Και τα δικά σας που κατέω όπως κι εσείς, όπως κι εγώ, φέγγεται από τα μάτια τον. Να, ο συντεκνός μου ο Λαδικογιώργης έχει 4 κοπέλια. Ο Θεός κατέει, ίντα περνά, όλη μέρα, κάθε μέρα, για να τον εκουβαλήσει το βράδυ στο σπίτι τον επιούσιο. Ο άλλος ο γείτονάς μου, ο Πετρομιχάλης, έχει 7 κοπέλια. Όλη μέρα δουλεύει στις οικοδομές και η κακομήρα η γυναίκα του καθαρίστρια στα σπίτια. Όλοι γλακούμενε ολημερής της ημέρας για το αύριο. Και το αύριο είναι τα κοπέλια. Τα κοπέλια που δεν κατένε ίντα θα πει κακία. Τα κοπέλια που με την αγνότητα της ψυχής τονε πιστεύουν εύκολα. Τα κοπέλια που ονειρεύονται άπια στα όνειρα, αθώα. Τα κοπέλια που απλώνουνε τις χέραντονες στον καθένα γιατί πονηριά δεν κατένε ίντα θα πει. Ουλωνότο λοιπόν εμάς το γονιό, τα κοπέλια μας είναι τα ίδια τα μάτια μας. Και έρχεσαι εσύ, μωρέ απόβρασμα του κόσμου. Έρχεσαι εσύ, μωρέ ανθρωπόμορφο κτίνος. Έρχεσαι εσύ, μωρέ αρρωστημένο μυαλό. Έρχεσαι εσύ, μωρέ σαπημένε άνθρωπε, να πλώσεις τα χέρια σου απάνω μου και να μου βγάλεις τα μάτια μου, πιανού. Εμένα του γονιού, του γονιού που φέγγω από τα μάτια του κοπελιού μου. Γιατί έτσανε, αφού απλώνεις τα χέρια σου απάνω στο κορμί του κοπελιού μου, είναι σαν να απλώνεις τα χέρια σου απάνω στα μάτια μου και να μπήγεις τα δαχτύλια σου μέσα για να μου τα βγάλεις. Και σε ρωτώ, μωρέ σαπημένε άνθρωπε, γιάντα, γιάντα πας να μεταδώσεις τη σαπίλα σου σε μια αθώα ψυχή που ποθές δε φταίει, Κατέω, θα μου πεις, μα είμαι κοπέλι χωρισμένο γονιό, μα έχω ψυχολογικά προβλήματα, μα το μυαλό μου ήταν θολωμένο. Σαπημένε άνθρωπε, τα ίδια και τα ίδια βρίχνεις να κοπανάς συνέχεια και τα κοπανάς μόνο ας σε τσακώσουνε την ώρα που κάνεις την πιο βρώμικη πράξη της ζωής σου. Γιατί αν δεν σε τσακώσουνε, συνεχίζεις να σε κατατρώει σαπίλα. Μα και σε τούτες άστις δικαιολογίες που μου λες, εγώ θα σ' απαντήσω. Αν είσαι κοπέλι χωρισμένο γονιό, να κατές πως δεν είσαι αμαναχός. Μπορεί να είμαι κι εγώ, να είναι κι ο ένας κι ο άλλος, μα δεν έχουμε την κατάληξή σου. Ούλοι εμείς που στερηθήκαμε από μικιά κοπέλια την οικογένεια, πολεμούμε εδώ με νύσια και με δόντια να τη χτίσομενε εμείς. Κατάλαβες? Αν μου πεις πάλι πως έχεις ψυχολογικά προβλήματα,
Θα σου πω να κάμεις ένα ταξιδάκι μέχρι τη Σούδα, μέχρι το Δαφνί, το Δρομοκαΐτιο και έτσι απολέμησε να σάξεις και τη σκέψη σου και το μυαλό σου. Αμπάς και τια. Και δε συνέρθεις και συνεχίσεις να θες να μου βγάλεις τα μάτια μου, εμένα του γονιού, τότε σας συμβουλεύω να ασκαλίσεις μέσα στη θρησκεία και τια θα βρεις το κατάλληλο ρητό. Αν σε σκανδαλίσει ο οφθαλμός σου, εκβαλέτωνε. Το ίδιο να κάμεις και του λόγου σου. Αν σε σκανδαλίσει η υπόφυσή σου, κόψε την. Κόψε την να πάει στο διάολο. Γιατί αν δεν την κόψεις εσύ, τσεξάνη, θα στην κόψω εγώ. Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πατέρα Παχούμη, εφτάνει. Να αρχίσουμε την εκπομπή και μετά πάλι ψάλετε. Ευλογημένε βουλέ σου Παρθένα Κορασίδα, νονό. Συντέκνησες και σύντεκνη, καλησπέρα σας. Δεν σας λέω το θέμα της απόψινής εκπομπής. Δείτε μια ταινία που σάξαμε με σόσπεζα στο δρόμο και θα καταλάβετε. Πώς τα πας, έλα Παναγία, με σένα γύρευα το ζύο. Δεν μου λες, ακούστηκε πως ορισμένες περιοχές της Ελλάδας ετσακώσανε τον υποψήφιο γαμπρό ντυμένο νύφη απάνω στο κρεβάτι με το γκουμπάρο. Ή τα λες γιατί τώρα, Τα πρωτοφανές είναι δάκι σου κακοφάνιση. Α, δεν είναι πρωτοφανές. Την υγειά σου να είναι. Πρέπει κάτι να γίνει για αυτό το πράγμα. Να σε καλά, δεκνέ μου, να σε καλά. Δεν λες πράγμα, Όχι. Στο καλό να πας για γιούλα. Πολλά έχω να πω. Άντε, πες τα, τα κατακάτε, πες τα. Η καλύτερη δουλειά, να εξέλιξε αυτό και μπορούμε να το πούμε ότι είναι πράγμα της εποχής. Της εποχής. Της εποχής, βέβαια, τα έκαμε όλοι μαζί, αλληλοεξυπηρέτηση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, βάλε φρένο στα σορμάς των δούλων σου και τα σαν μάλους αυτών ορέξεις περιόρισον. Το τροπάρι αυτό που ψάλατε τα λέει όλα, πατέρα Παχούμιε. Μακάρι να μας λυπηθεί ο Θεός. Μακάρι Παρθένα Κορασίδα, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω. Ο κόσμος μας έχει καταντήσει ένα απέραντο άντρο ακολασίας. Εχάθησαν ηθικέ αξίε και οι πόρτες του παραδείσου θα μείνουν κλειστές δια πολλούς. Μόνο λίγοι θα εισέλθουν και θα είναι οι εκλεκτοί. Ποιοι είναι αυτοί οι εκλεκτοί, πατέρα Παχούμια? Θα είναι, Παρθένα Κορασίδα, αυτοί που αναφέρουν οι γραφές. Προσέξετε. Ναι. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι γαργαλιζόμενοι από την υπόφυση αυτών και παραμένοντες βράχοι αναισθησίας. Μακάρι οι νορμάλ ζώντες και φυσιολογικών βίων διάγοντες. Μακάρι οι γαμπροί που προσέρχονται εις γάμου κοινωνίαν. Φορούντες κοστούμι μεταγραβάτας και ουχή νηφικό ύψελοραν με ανοιχτάστας πλάτας. Μακάρι οι γαμπροί που την πρώτη νύχτα του γάμου μετά της νύφης διάγουν και ουσί με τον κουμπάρο επί του κρεβάτου ρίχνοντας πασχέντζα και τρελίτσες να κάνουν. Πατέρα Παχούμη, η παρουσία σας απόψε στην εκπομπή μας ρίχνει ένα φως στο σκοτάδι που πλακώνει τον κόσμο. Πιστεύω ότι η νεολαία μας θα ωφεληθεί από τους αιχμηρούς και διδακτικούς λόγους. Έχε την ευχή μου, Παρθένα Κορασίδα. Ευλογία Κυρίου Κέλεος σας είναι προς εσέ. Δυστυχώς η εποχή μας έχει καταντήσει Σόδομα και Γόμορα. Είναι τα σύγχρονα Σόδομα και Γόμορα. Τι ούτου είδους ηθική κατάπτωση επικρατούσε και τότε, ώσπου ο Θεός ύψωσε το χέρι του και με τη γροθιά του χτύπησε την πόλην τάπτην και την εξαφάνισε τιμωρώντας την. Την ιδίαν τιμωρίαν ετοιμάζει και στον ειδικό μας κόσμο εντός των προσεχών ετών ο Θεός, διότι μας εσυχάθηκε τελείως.
Πατέρα Παχούμιε, νομίζω πως πρέπει να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Η πλήρης απεσιόδοξία πού θα μας οδηγήσει? Παρθένα Κορασίδα, τι αισιόδοξη να είμεθα όταν πηγαίνει ένα ζευγάρι στην εκκλησία προς γάμο κοινωνίαν και δεν ξέρεις ποιος είναι ο άντρας και ποια η γυναίκα. Αυτό δεν μου έτυχε και εμένα προχθές. Περίμενα ένα ζεύγος στην εκκλησία αποτελούμενο από ένα άνδρα και μία γυναίκα να τους παντρέψω και ανταυτού μου ήρθε ένα άλλο ζεύγος αποτελούμενο από το γαμπρό και τον κουμπάρο και επέμεναν σας λέγω να τελέσω το μυστήριο, ναι. Τι ηθική πτώση? Πτώση, ναι, και σας ερωτώ Παρθένα Κορασίδα, τι μυστήριο να τελέσω, τι ψαλμούς να είπω, να είπω ενωθείτε οι δύο εισάρκαν μίαν, να είπω αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε την γην, να είπω εστέ η νύφη εν γαστρή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας της, και σας ερωτώ ποιος καρπός, ποιας κοιλίας και ποιου εν γαστρή, ναι. Ακόμα όμως πατέρα Παχούμιε πως στην Ενωμένη Ευρώπη με νόμο επιτρέπονται οι γάμοι μεταξύ αντρών. Παρθένα Κορασίδα, υποψιάζομαι πως εκεί στας Ενωμένας Ευρώπας ευρίσκονται όντως τα Σόδομα και τα Γόμορα που αναφέρουν εγγραφέ και ουσί εις άλλην τοποθεσίαν. Δεν μπορώ να εννοήσω, Παρθένα Κορασίδα, γιατί οι πολιτικοί ζητούν συνεχώς από τον λαόν να πληρώνει χάριν της Ενωμένης Ευρώπης. Να πληρώνει ο λαός δια να του πουλούν οι Ενωμένες Ευρώπες τέτοιες ηθικές και όμορφες αξίες, Από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, πατέρα Παχούμιε, πού θα φτάσει αυτή η κατρακύλα. Αχ, Παρθένα Κορασίδα, ξέρω πολύ καλά ποιος ψαλμός κάνει όλη αυτή τη ζημιά. Ποιον ψαλμόν παρεξήγησαν οι θνητοί άνθρωποι και οδηγούνται στην ομοφιλοφιλία, ναι. Ψαλμός κάνει τη ζημιά, πατέρα Παχούμιε, ποιος? Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Μαλαχία, Μαλαχία σε γέννησε η Εζεκίλ, γαμπρός με τα κουμπάρου εγέννησεν. Αλήθεια, τι μπορεί να γέννησεν, Εσείς πατέρα Παχούμιε, κάθε Κυριακή στο κήρυγμα που κάνετε, τι λέτε, τι προτρέπετε τον κόσμο? Θα σας πω, Παρθένα Κορασίδα, τι λέω. Μιχή και Μιχαλίδες, ίγγικεν η ώρα. Ίγγικεν η ώρα της τιμωρίας και του κοφτερού πέλεκη του Θεού. Μισή και Μιχαλίδες, μετανοείτε και τηρήσετε την εντολή ου μιχεύσεις. Διότι τηρώντας το ου μιχεύσεις, ου κολλήσεις έιτς και λοιπά αφροδίσια νοσήματα. Τηρώντας το ου μιχεύσεις, ου κολλήσεις ψήρες και λοιπά έρπετα που θα σου καταφάγουν την υπόφυσή σου. Τηρώντας το ου μισεύσεις, μισή και Μιχαλίδες, ίγγικεν η ώρα. Σ' αγαπώ, όμορφα άντρα με το μουστάκι. Με στα κομμάτια διέολη να σε σηκοπαρασύρουνε σήμερα. Αχ, θέλω να καθίσω στην ποδιά σου. Μη, κάτσε. Κάτσε στην καρέκλα σου. Στην καρέκλα σου, αυτά που κάτσε. Κάτσε. Το λοιπόν, εξηγούμε με τις υπεύθυνες του καναλιού. Μη μου ξανακουβαλήσουν στην εκπομπή τέτοιο κουνιστό άτομο για να τα παρατήσω και ας γεννεί ό,τι θέλει. Συντέκνησες και συντέκνη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και να μας συμπαθάτε που μας ευρύχνετε σαν ακατοσούρα. Απόψε έχουμε καλεσμένο εμπαέ στην εκπομπή ένα νεαρό με ιδιαιτερότητες. Ναι, δεν είναι σαν και εμάς, αλλά ήταν να κάνω. Άνθρωπος είναι κι αυτός, τον εκάλεσα να πάει στην εκπομπή να μας μιλήσει για τη ζωή του και για τα προβλήματά του. Το λοιπόν νεαρέ, πώς είναι το όνομά σου, είπαμε? Ναι? Λούλης, λέγομαι Λούλης. Λούλης, λέγεται Λούλης. Και το επίθετό σου το άλλο ήταν? Λούλης Φραγκοσικαλάκης. Φραγκοσικαλάκης. Ναι. Το φραγκό είδα το ήθελες, το σικαλάκι σε έφτανε. Το λοιπόν, ο Λούλης Φραγκοσικαλάκης είναι γενικός γραμματέας του ΟΟΕ. Για εξήγησέ μας, Λούλη, ήτανε τούτο να το ΟΟΕ. Ο
όμιλους ομοφιλοφίλων επικρατείωσε. Μάλιστα. Μέχρι δά είχαμε όμιλο καλλιτεχνών, όμιλο καλαθοσφαιριστών, εδώ έχουμε και όμιλο ομοφιλοφίλων. Λούλι και ισανότερα. Τι εννοείς όμορφε άντρο και ισανότερα? Λέω σιγά σιγά από όμιλος να γεννείται και πολυεθνική εταιρεία. Συντέκνησε και συντέκνη μου, εγώ δεν εκάλυνε στην εκπομπή το γενικό γραμματέα του ΟΟΕ, αλλά άλλοι επιμένανε. Το λοιπόν δέστε εδώ μια ταινία που σάξαμε με σώσπεζα στο δρόμο και θα τα πούμε σε λιγάκι. Κατέσυντάνε ο ομοφιλόφιλος. Ναι, αμή. Ποιος είναι? Α, δεν σου λέω. Μη μου πεις. Κατέχω, κατέχω μόνο, πένα γεμάτο. Κατέω. Πέμα. Το παλικάρι σου, μια καλά. Συντεκνή μου, μια χαρά, εσύ. Κατέσυντάνε ο ομοφιλόφιλος. Ω, άστα ξεκαθάριστα. Αχ, όμορφε άντρα, μη μου στερήσεις τον ερωτά σου, την αγάπη σου, ένα τρυφερό σου άγγιγμα. Κάτσε μωρέ, μπουνταλός μωρέ. Θα μας παρεξηγήσουν οι τηλεθεατές, κατάλαβες? Θέλω να καθίσω ασθενή καρέκλα που κάθεσαι κι εσύ. Φύγε, φύγε από πέρα, κάτσε στην καρέκλα σου. Και μην ξανασηκωθείς κακομοίρη μου για να σε δέσω, κατάλαβες? Στα κομμάτια, τελευταία φορά που φέρνω έμπα στην εκπομπή τέτοια παράουρη. Παράουρο, να κατέω και πώς να σε βαστιμίξω. Το λοιπόν, αγαπητέ Λούλη. Αχ, σε ευχαριστώ, όμορφε άντρα, που με είπες αγαπητέ. Το σώμα μου ρίγησε, η τρίχα μου σηκώθηκε, κάγκελο. Εμένα, που να είναι να δεις, δεν θα μου σηκωθεί. Αχ, καλέ, πες μου, τι. Πίσω μου σε έχω διάολε. Η χέρα μου θα σηκωθεί και θα σου κοπανίσει μια στην κεφάλα που θα δεις όνειρα με αστεράκια. Άντε. Αχ, μαζί με τα αστεράκια θέλω να δω κι άλλα όνειρα. Ένα κρεβάτι με σένα και εμένα πάνω. Στοπ. Μη συνεχίσεις, ο αναθεμάσαι, γιατί θα μας κράξουν τη λαθιάτε σώπα. Αχ, αυτό το απαλό χειράκι, πώς θα το λέω να το κρατώ και να το χαϊδεύω. Το λοιπόν, άκου να δεις, Λούλη, θα ξαναμιλήσεις μόνο άμα σε ρωτήξω. Γιατί έτσι που πήρες φόρα και μιλείς συνέχεια, στο τέλος θα μου γυρέψεις και μένα να γεννώ μέλος του ΟΟΕ. Αχ, έλα, σε θέλουμε, έλα να γραφτείς κι εσύ. Σε έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από γερό αρσενικό. Φτου, να μου λείπουνε τέτοιες εγγραφές. Λοιπόν, Λούλη, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Ηρέμησε και εξήγησέ μας. Γιάντα, δεν θες να δείξεις τη μούρη σου στην τηλεόραση και κάθεσαι ανάποδα στην καρέκλα, γιάντα. Ναι, κάθομαι ανάποδα. Ναι. Ξέρεις, έχω πάρα πολλούς θαυμαστές και δεν τους προλαβαίνω. Αν δουν το όμορφο πρόσωπό μου στην τηλεόραση, οι θαυμαστές μου θα αυξηθούν. Θα κουράσω και θα πάθω υπερκόπωση. Υπερκόπωση, μωρέ, μεν άθελες. Να σου δώσω μια μάνα ροσκαλίδα να σκάβεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, να σου πω εγώ πώς θα σου περάσει τούτη να ηφούρια. Το λοιπόν, άντεδα, πέμας για τα προβλήματα του ΟΟΕ. Πέμας, άντε. Τα προβλήματα του ΟΟΕ, του όμιλου ομοφιλοφίλων επικρατείως, είναι πάρα πολλά. Ναι. Το πιο βασικό από όλα είναι ότι ζητάμε από την κυβέρνηση να μας δώσει επίδομα γένεση. Θεέ μου, πώς αντέχεις και δεν ρίχνεις φωτιά να μας κάψεις? Ή τα γυρεύετε από την κυβέρνηση να σας δώσει επίδομα γένας? Όταν θα γεννήσω θέλω να έχω ένα επίδομα, μία κρατική εξασφάλιση. Σήμερα θα με μπουνταλιάσεις σήμερα. Ή τα σκοπεύεις δηλαδή και να γεννήσεις, Θα κάνω όλα όσα κάνει μια γυναίκα. Η επιστήμη προχωρά και τελειοποιεί το σώμα μας. Άδικο και κακή ώρα να τσίρθει τέτοιας επιστήμης που παίρνει άντρες και τσισάζει γυναίκες. Άντε. Α, μην μιλάς έτσι για την επιστήμη. Θα νευριάσει ο πρόεδρός μας. Ο πρόεδρός σας? Ναι. Είτε έχετε και ποιος είναι ο πρόεδρός σας, Ο εκλεγμένος μας πρόεδρος. Είναι ο Ρουβάς. Ο Ρουβάς. Όπου. Καλά. Αυτός έχει ξεπεράσει τα όρια της κατάντιας. Είδες τον προχθές στη Θεσσαλονίκη που τραγούδιανε με φουστάνια, Αχ, καλέ, τον είδα. Πώς δεν τον είδα. Εσύ τον είδες τη όρια που του πηγαίναν αυτά που φορούσε. Τι ακριβώς είναι ο Λάκη. Ναι, πολύ ωραία του πηγαίνανε. Να αρχίξαμε όλοι να κυκλοφορούμε στους δρόμους με φουστάνια σαν τζιμαϊμούδες. Άντε δα. Άκου να σου πω, όμορφε άντρα. Ναι. Σε όσες εκπομπές με καλούν εγώ δεν πάω. Δεν υποφέρω την ειρωνία τους. Το ξέρω πως και εσύ θα με ειρωνευτείς, αλλά σε σένα ήρθα σου κάμε τη χάρη. Γιάντα μου, κάμε τη χάρη, Αχ, τόσο καιρό που σε βλέπω σε τηλεόραση, έχω ερωτευτεί. Μόλις σε είδα η καρδιά μου χτύπησε και μου είπε. Η καρδιά σου. Εχτύπησαν και σου είπε, ήντα σου είπε. Μου είπε, Λούλη, αυτός είναι ο άντρας που γυρεύεις. Αυτός ο άντρας θα σε κάνει να νιώσεις τέλεια γυναίκα. Αυτός ο άντρας θα σε κάνει μητέρα. Ήντα θα σε κάνω μητέρα.
Όξο! Όξο! Μη με διώγνεις, όμορφε άντρα! Θέλω να με κάνεις πιτερόστα και με ξεσωματική γονιμοποίηση! Όπου, όπου, όπου! Ήταν διάολος, μη βρένε σήμερα! Μωρέ, δεν την κόβγω καλιά! Να την πετάξω το σκύλο μου την Μπόμπη να τη φάει! Καλά, ε! Πάντα καλά! Α, δεν μου λέτε συντέκνησες και συντέκνη μου, έχετε κινητό τηλέφωνο, ε? Εγώ δεν έχω, δεν έχω και δεν σκοπεύω να αγοράσω και ποτέ μου. Ήντα, αν έχω κάθε μέρα δύο ώρες χωρίς άγχος να τις καταργήσω κι αυτές. Να έχω συνέχεια το άγχος, μπας και χτυπήσει το κινητό τηλέφωνο, ε? Ακόμη και οι συμπαθείς Αθήγκανοι που μια φορά εγυρίζανε και διακονεύανε ένα κομμάτι ψωμί, όλοι σήμερα κυκλοφορούνε με κινητό τηλέφωνο. Αλλά θα δείτε πως τον είναι χρήσιμο στη δουλειά των, δηλαδή στη διακονιά. Να, ο προχτές επέρνουνε από ένα απόμερο δρόμο από την παλιά πόλη του Ρεθέμνου. Σε μια γωνία του λοιπόν εκάθεντονε μια γύπτισσα, το μωρό στην αγκαλιά, το κινητό στη χέρα, έκανενε την κουτσή, τη στραβή, τη δραυλή και διακόνευνε. Στην άλλη γωνία πιο κάτω ήταν μια άλλη γύπτισσα με το κινητό και αυτή στη χέρα και είχανε τον ούτζι, μπας και φανεί η αστυνομία να ειδοποιήσει την άλλη να την κοπανίσουν. Εγώ μυρίστηκα, μυρίστηκα οι ταγίνοντανε και ειδοποίησα αμοναχώς μου την αστυνομία. Γιατί τούτονα που κάνανε δεν ήτανε διακονιά, απάτη ήτανε. Χα, μωρέ να'χα αντιθωρείτε πότε σε ξεστραβώθηκενε, πότε σε ξεκουτσάθηκενε, πότε σε ξετράβλησανε και γινήκανε κι δυο άνεμος και καπνός. Συντέκνησες και συντέκνη, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που είναι πραγματικά χρήσιμο το κινητό τηλέφωνο και είναι χρήσιμο σε σημείο ζωής και θανάτου. Για να το καταλάβετε τούτο να που σας λέω, δέστε μπαε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασενε η συνάδελφος Καθίνα Ανοιχτορουθούνη. Δέστε το. Κύριε Ποσκοτραγωσιπηδάκη, κοντά μας έχουμε τον κύριο Λάζαρο Αναστασάκη, που από μια εξαιρετικά τρομερή σύμπτωση υπάρχει σήμερα στη ζωή. Γεια σας, κύριε Λάζαρε. Γεια σου, κοπέλια μου. Γεια σου, γεια. Μιλήσετε μας για την περιπέτειά σας. Διηγηθείτε μας τα γεγονότα με τη σειρά. Εγώ, κοπέλια μου, υπόφερα από την καρδιά μου 10 χρόνια. Τον τελευταίο όμως καιρό δεν άντεχα και πήγα στο γονάσιο και έκανα εγχείρηση. Η εγχείρηση πώς πήγε, πέτυχε? Επέτυχε. Έκανα στο γονάσιο 2 μήνες και ύστερα ξανά γιαέρα στο σπίτι μου στην Κρήτη. Μια μέρα με πιάσε ένας δυνατός πόνος στην καρδιά, ναι, και από τότε σας δεν θυμούμαι πράγμα. Δεν θυμάστε τίποτα και δεν θα μας πείτε τι έγινε μετά. Θα σας πω, κοπελιά μου, όπως μου τα έπαινε πως εγινήκανε η γυναίκα μου. Έφερενε ένα γιατρό και με εξέτασενε και είπενε πως επόθανε. Πως πεθάνατε. Κανονίσανε τα σχετικά με την κηδεία μου που την κάμανε για μια την ίδια μέρα. Δηλαδή σας πάψανε κανονικά. Κανονικότατα και μου κάμανε και ακριβή κηδεία, ως και Μητροπολίτη επέρανε. Συνεχίσετε, συνεχίσετε, και την περιέργεια των τηλεθεατών θα βγει στα ύψη. Με θάψανε το λοιπόν και σφραγίσανε τον τάφο. Εγώ ήμουνε κανονικά ξαπλαρωμένο στο φέρετρό μου και σκεπασμένος με λουλούδι. Το μισό κήπο είχανε κόψει και τον εβάλανε απάνω μου. Όταν άρχισα να ανατσουλώνω από το κόμμα, ακούω ένα ντυ, ντυ, ντυ.
τι ήταν αυτό? Κινητό τηλέφωνο ανάμεσα στα λουλούδια. Πήρα το λοιπόν τηλέφωνο και ήρθανε και με ξεθάψανε. Πόσο χρόνο είστε, κύριε Λάζαρε? 85 χρόνο, παιδί μου, ναι. Σε ευχόμαστε να πάτε και σε 150 και να ξαναβρεθούμε να σας πάρω πάλι συνέντευξη. Ήταν να δεις, θέλεις, κοπέλη μου. Με τέτοια λαχτάρα ο άνθρωπος αποκλείεται να ξαναποθάνει. Το λοιπόν, μουσαφύρισά μας απόψε, έχουμε την κόρη του κυρίου Λάζαρου Αναστασάκη, την Καλλιόπη. Κυρία Καλλιόπη, πέστε μας κι εσείς για τούτο να που συνέβη και είναι στον πατέρα σας, ναι. Κύριε Βόσκο Τραγωσιτηδάκη, ευχαριστώ το Θεό, τους Αγίους και την κινητή τηλεφωνία που εξαιτίας τον ζει σήμερα ο πατέρας μου. Εδώ θα μου πείτε, γέρος ήτανε. Μα δεν είχε προλάβει ακόμη να μου γράψει την τετραόροφη πολυκατοικία που βρίσκεται στο Ηράκλειο και που αλλιώς θα λαπλακώσουν οι υπόλοιποι κληρονόμοι να τη μοιράζουν. Να το λοιπόν, κυρία Καλλιόπη μου, που η κινητή τηλεφωνία εφάνηκε μπαέ πολλά χρήσιμη, Αλλά ένα πράγμα δεν κατάλαβα. Το κινητό τηλέφωνο πώς ευρέθηκε μέσα στο φέρετρο ανάμεσα στα λουλούδια, Κύριε Βοσκοτραγωσιτηδάκη, μόλις τελειώσουν οι ψαλμοί της κηδείας, δεν περνά ο κόσμος και προσκυνά τον νεκρό? Ναι, περνά, ναι. Καθώς λοιπόν επέρνανε ο κόσμος και έσκυθενε και τον προσκύνανε, έπεσε το κινητό τηλέφωνο από το τσεπάκι του κουστούμιου του ξαδέρφου μέσα στο φέρετρο. Τούτη να η θεϊκή σύμπτωση φταίει που ζει σήμερα ο πατέρας μου. Και μου έγραψανε και την τετραόροφη πολυκατοικία που βρίσκεται στο Ηράκλειο, που αλλιώς θα λαπλακώσουν και οι υπόλοιποι κληρονόμοι να τη μοιράσουν. Να το λοιπόν, μια πραγματική χρησιμότητα του κινητού τηλεφώνου. Τέρμα. Από πάτιο μπρος, σε κάθε φέρετρο χρειάζεται μέσα και ένα κινητό. Ακούτε, όλα τα γραφεία τελετών είστε υποχρεωμένα να θάβετε τον αποθαμένο βάνοντάς του στη χέρα και ένα κινητό. Α, και θα γραφτεί και για τούτη την περίσταση και ειδικό μυρολόι. Κινητό τηλεφωνάκι σου βαλά στο φερετράκι, να μιλώ και Μάγιο Πέτρο, να δω θα την βγάλουμε και φέτο.